γυναίκες και οι Face Κορδά μόλις έχουν βγει από τη θάλασσα. Έχουν περάσει λίγα λεπτά από το τέλος της εκπομπής του Συγκυλίνη. Εμείς τρυπώσαμε στα παρασκήνια και οι δύο παρουσιαστές, δύο εβδομάδες πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, μίλησαν αποκλειστικά στο Star. Ωραία, είναι εντάξει. Αλλαγή, αλλάξατε, φύγατε το στούντιο μια εβδομάδα. Υπάρχει, η Βαλεντίνη μας έκανε από τη θάλασσα, έτσι όπως είμαστε με τα νερά, δεν προλάβαμε να πάμε πάνω. Είσαι εκπληκτική. Μια εβδομάδα έξω το στούντιο. Ωραία είναι. Mm-hmm. Κοίτα, εγώ πέρασα την πιο εναλλακτική προεκλογική εβδομάδα της ζωής μου. Δηλαδή, είδα πολύ λίγο πολιτικές εκπομπές. Πραγματικά εδώ πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και φέτος δέσαμε πάρα πολύ μόνο την ομάδα. Δηλαδή, ήμασταν όλοι μαζί, μπουλούκι, πενταήμερη εκδρομή. Αυτό ήταν ουσιαστικά το τέλος της σεζόν για μας, έτσι το αισθανθήκαμε. Εντάξει, να εγώ με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχαριστήσω για ακόμα μια χρονιά τον κόσμο που στήριξε την πρωινή ζώνη. Όχι του Μέγκα, γενικά που στήριξε την πρωινή ζώνη. Η εκπομπή τους φέτος ήταν πρώτη στα νούμερα τηλεθέασης. Το ζευγάρι των παρουσιαστών μας μίλησε και για τις συζητήσεις που γίνονται για του χρόνου. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση, υπογράψατε, δεν υπογράψατε? Έχουν γίνει συζητήσεις. Η πρόταση και η δική μας και του καναλιού να συνεχίσει του χρόνου η πρωινή ζώνη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, όχι για μας, ότι θα συνεχιστεί η πρωινή ζώνη. Και ελπίζω και όλα τα κανάλια να έχουν του χρόνου η πρωινή ζώνη. Από εκεί πέρα τις λεπτομέρειες. Υπάρχουν δουλειές. Τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσουμε με τα στελέχη του Μέγκα τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, εκκρεμεί ένα ραντεβού, να υποθέσουμε που θα γίνει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες δύο εβδομάδες. Μετά... Δεν υπάρχουν, ξέρετε, με τα στελέχη του Μέγκα μιλάμε καθημερινά και σε επίπεδο τηλεφώνου και σε επίπεδο βρισκόμαστε. Είναι τέτοιες οι σχέσεις. Δεν έχουμε υπογράψει ακόμα, αλλά σαφώς συζητήσεις έχουν γίνει. Μα ούτως ή άλλως και για την εκπομπή και για ό,τι καθημερινό συμβαίνει υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή, να σας πω και κάτι. Και πέρσι και πρόπερσι υπογράψαμε μετά την έναρξη της εκπομπής. Έχει προκύψει και δεν γνωρίζουμε κάτι και έχουν κάποια άλλη πρόταση να κάνουν, που με χαρά. Όλη την εβδομάδα στην Κυλλήνη οι κάμερες ήταν στραμμένες στο κορμί της Face Κορδά. Και όχι άδικα. Ήταν πολύ σεξι και στα πλάνα που σας κάνανε και με το μαγιό που σας είδαμε. Εντάξει, έκανα, εννοείς για τη χορογραφία που έκανα, δεν έχω πάρα πολύ ωραία φωνή. Δηλαδή, τι εννοείς, ότι εγώ δεν είμαι σεξι, δηλαδή. Εμείς που έχουμε 5-10 κιλά παραπάνω το κανονικό δεν είμαστε σεξι. Τι σημαίνει, ότι πρέπει σεξι να είναι μόνο η fit και η αδύνατη σαν τη Φέη? Δεν κατάλαβα. Αλλά τώρα δεν ζηλεύετε εσείς που έχετε μια γυναίκα τόσο όμορφη δίπλα σας, τόσο... Δεν ζηλεύω. Είμαι περήφανος. Κάνεις καραόκι και χορεύεις. Θα χορέψεις, θα κάνεις και την πλάκα σου και θα το υποστηρίξεις. Εγώ με τη φωνή δεν μπόρεσα να το υποστηρίξω. Προσπάθησα με τη σκηνική παρουσία και με τη χορογραφία. Θέλεις να κάνεις μια βουτιά να σε βάλω μέσα? Θα τη βάλω. But to understand the future, we have to go back in time.